Τα Μάταλα είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό στην νότια Κρήτη, κοντά στη Φεστό, το δεύτερο σε σημασία μινωικό ανάκτορο στην Κρήτη. Έγιναν διάσημα όταν την τελευταία δεκαετία του 1960 έφτασαν εδώ χίπης από όλο τον κόσμο για να ζήσουν στις περίφημες σπηλιές των Ματάλων που βρίσκονται δίπλα στην παραλία. Κάπως έτσι περιγράφει τον ουρανό στα Μάταλα και το τραγούδι «Carrie» της Τζόνι Μίτσελ. This is a song about a friend of mine from Matala. Τότε που για μια μεγάλη παρέα καλλιτεχνών, ανάμεσά τους η Τζάνι Τζόπλιν, η Τζον Μπαέζ, ο Μπομπ Ντίλαν, περνούσαν τις ημέρες και τις νύχτες τους κάτω από τον κριτικό ουρανό στο όμορφο ψαροχώρι, στα Μάταλα. Τότε που το σύνθημα ήταν «Peace Man», συνοδευόμενο από το σήμα της ειρήνης με τα δύο δάχτυλα. Σήμερα τα Μάταλα δεν είναι πια αυτό που ήταν το 1960 και στις αρχές του 1970. Απέχουν πολύ από το μικρό χωριό που μάζευε τους χίπης που πριν έρθουν εδώ διαδήλωναν στο Woodstock. Σήμερα τα παιδιά των λουλουδιών δεν μένουν πια στα Μάταλα, αλλά έχουν δώσει τη θέση τους σε χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο που έρχονται εδώ για να δουν ένα θρυλικό μέρος, αλλά και για έναν επιπλέον σημαντικό για τους ίδιους λόγο. Για το Φεστιβάλ των Ματάλων. Κόσμος παντού, χαμός. Τέλεια θα περάσουμε. Είμαστε από εδώ πέρα. Και στηρίζουμε τον τόπο. Στηρίζουμε τον τόπο. Θα είναι υπέροχα. Υπέροχα. Θα έχουμε μουσική, χορεύουμε. Μάλιστα. Τέλεια θα είναι. Ένα τριήμερο γεμάτο χαρά και ευτυχία. Ήρθαμε στα Ματάλα πρώτη μέρα του φεστιβάλ. Φοβερά. Σήμερα πρώτη μέρα. Ξεκινήσαμε. Είναι σούπερ. Οι σύγχρονοι χίπης, όπως ο καθένας ξεχωριστά βέβαια αντιλαμβάνεται τον όρο, έρχονται να γευτούν κάτι από τη γοητεία του παρελθόντος και να ζήσουν στιγμές ξεγνιασιάς και ελευθερίας. Χιλιάδες και φέτος ξενύχτησαν στους ρυθμούς της μουσικής ένα τρίμερο που τα είχε όλα. Ποτό, διασκέδαση, κάμπινγκ και πολύ χορό. Τα σοκάκια των Ματάλων πλημμύρισαν από χαρούμενες ζωγραφιές και πάλι, αλλά και από πολύ κόσμο. Τους ντόπιους να τους υποδέχονται με αγάπη και με έντονο το στοιχείο της φιλοξενίας που χαρακτηρίζει άλλωστε κάθε κριτικό. Όπως λένε οι ντόπιοι επιχειρηματίες, το φεστιβάλ αποτελεί για τους ίδιους ανάσα οικονομική. Ένα τρίμερο που θα τους βοηθήσει, όπως λένε, να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους μελλοντικά. Οικονομικό όφελος υπάρχει. Και όχι μόνο για τους ματαλιώτες, για όλους. Ναι. Ο κόσμος στηρίζει εδώ ότι... Ναι, τη στηρίζει αρκετά, τη στηρίζει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε όλους αυτό το φεστιβάλ προσφέρει κάτι, σε άλλους λίγο και σε άλλους περισσότερο. Δόξα τω Θεώ, θα δείξει αργότερα. Υπήρχαν βέβαια και εκείνοι που νοίγιασαν περίπτερο για να εκθέσουν την πραμάτια τους και να αναδείξουν τα προϊόντα τους, ευελπιστώντας την προτίμηση των εμπορικών χίπης που κατέφτασαν από όλο τον κόσμο. Μας υποδέχτηκαν και αυτοί με θέρμη και μας μίλησαν για το λόγο της παρουσίας τους στους δρόμους των Ματάλων. Γλυκατζίδες, ε! Γλυκατζίδες. Είναι, πιστεύω, για όλο τον κόσμο, για όλους τους επιχειρηματίες, για όλα τα μαγαζιά, κάτι καλό την περιοχή. Περιπτεράκι, μπράβο. Αγοράζει ο κόσμος. Βεβαίως. Εντάξει, σιγά σιγά το μεσημέρι κάνει ζέστη, ζεσθενόμαστε όλοι. Ναι, να βάλουμε τα μαγιό μας, να πάμε για μπάνιο. Πέρσι είχε μεγάλη επίσκεψη και πιστεύω πως και φέτος θα έχει μεγάλη επίσκεψη. Ένα είναι σίγουρο. Ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, με μικρές αλλαγές λόγω και της διαφοροποίησης της κοινωνίας. Ωστόσο, παραμένει ζωντανό στα Μάταλα το πάθος για ζωή, αγάπη και ελπίδα για το μέλλον, τόσο από την πλευρά των σύγχρονων χίπης, όσο και των μεσαρητών στα Μάταλα, που περιμένουν κάθε χρόνο να καλωσορίσουν τους χιλιάδες επισκέπτες. Ραντεβού λοιπόν και πάλι τον Ιούνιο του 2018.